περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής και ειδικότερα η ευρύτερη περιοχή της Ιρισσού είναι μια περιοχή με γνωστή πολύ ψηλή σεισμικότητα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο πιο σημαντικός σεισμός που ξέρουμε στην περιοχή είναι ο σεισμός που έγινε στον κόλπο της Ιρισσού το 1932. Ένας σεισμός ο οποίος προκάλεσε πολύ μεγάλο αριθμό θανάτων και καταστροφών. Είχε όμως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είχε ένα τεράστιο ρήγμα το οποίο έφτασε στην επιφάνεια. Το ρήγμα αυτό είχε ένα άνοιγμα τουλάχιστον 10 μέτρων σε κάποια σημεία και προκάλεσε μια κατακόρυφη μετατόπιση τουλάχιστον 2 μέτρων. Διέλυσε την περιοχή από το Στρατόνι μέσα από το Μαδέλμ Λάκκος και προς τη Στρατονίκη. Δηλαδή προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες τόσο λόγω των σεισμικών κινήσεων όσο και λόγω της μετακίνησης που υπήρχε πάνω σε αυτό το ρήγμα. Προκαλεί λοιπόν ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι στο πλαίσιο της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης της περιοχής έχει προταθεί η κατασκευή τεράστιων φραγμάτων. Δύο από τα οποία είναι τα φράγματα Λοτσάνικο και Καρατζά Λάκκος, τα οποία θα γίνουν σε μικρή απόσταση από το ρήγμα. Αλλά ακόμα πιο ανησυχητικά, ένα από αυτά, του Κοκκινόλακα, το οποίο μάλιστα θα είναι χυταία, δηλαδή χώρος υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων, βρίσκεται ακριβώς επάνω στο ρήγμα. Αδυνατό να σκεφτώ πώς κάποιος μπορεί να προγραμματίσει την κατασκευή τέτοιων μεγάλων κατασκευών, φαραωνικών σε κάποιες περιπτώσεις, πάνω σε ένα ενεργό ρήγμα το οποίο σε ιστορικούς χρόνους έχει δώσει τόσο μεγάλες κινήσεις. Το γεγονός αυτό προκύπτει όχι μόνο από τις δικές μας μελέτες, αλλά από τις ίδιες μελέτες τις οποίες έχει καταθέσει η εταιρεία. Παρά τις τεράστιες ελλείψεις που αυτές οι μελέτες έχουν, δείχνουν ότι το ρήγμα περνάει ακριβώς δίπλα, σχεδόν μέσα από το φράγμα του Κοκκινόλακα, το οποίο όπως είπα θα έχει επικίνδυνα απόβλητα. Οι δε μετακινήσεις που οι σεισμοί αυτοί αναμένεται να προκαλέσουν τα φράγματα είναι τόσο τεράστιες βάσει των ίδιων των εκτιμήσεων της εταιρείας, που τα φράγματα αυτά αποκλείεται να αντέξουν στα χτυπήματα ενός πολύ ισχυρού σεισμού. Είναι προφανές λοιπόν ότι όχι μόνο από τα στοιχεία της ιστορικής σεισμικότητας, αλλά και τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί στα πλαίσια των μελετών που έχει εκπονήσει η ίδια η εταιρεία, προκύπτει ότι τα φράγματα αυτά έχουν σοβαρή πιθανότητα να στοχήσουν σε περίπτωση ισχυρών σεισμών με ανυπολόγιστες συνέπειες. Είναι προφανές ότι όλη αυτή η λιματολάσπη την οποία τα φράγματα αυτά θα φιλοξενούν, πέρα από τις άμεσες καταστροφές που προκαλέσουν στα κατά, δηλαδή σε όλη την περιοχή του κόλπου της Ιερισσού, με την άμεση καταστροφή των σπιτιών και τα θύματα τα οποία θα έχουμε όχι λόγω του σεισμού, αλλά λόγω της αστοχίας των φραγμάτων, θα έχουμε και πολλές άλλες δευτερογενείς επιπτώσεις. Για παράδειγμα, όλα αυτά τα επικίνδυνα λίμματα, είτε απορροφούμενα από τον υδροφόρο ορίζοντα, είτε διαχειόμενα προς τη θάλασσα, θα επηρεάσουν το οικοσύστημα όχι της στενής περιοχής της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, αλλά ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής της Κρητικής Μακεδονίας και σίγουρα θα επηρεάσουν το θαλάσσιο οικοσύστημα στην ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόβλημα το οποίο θα έχει πολύ σημαντικές και τοπικές, αλλά και ευρύτερες επιπτώσεις. Και όπως είπα και προηγουμένως, αυτό δεν προκύπτει από κάποια ιδιομορφία δικιά μας ή κάποιο ιδιαίτερο τρόπο σκέψης μπορεί να έχω εγώ προσωπικά ή όλοι οι επιστήμονες, αλλά από τα ίδια τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στις μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί για τα φράγματα αυτά.